άθλιος του ποδοσφαίρου Diego Maradona προσφέρει στον Πάπα Φραγκίσκο υπό το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκόμενων μια φανέλα της Εθνικής Αργεντινής με το νούμερο 10 και το όνομα του Ποντίφικα στο πίσω μέρος. Ακολουθεί μια θερμή αγκαλιά ανάμεσα στον Μαραντόνα και τον Πάπα, άλλωστε τους ενώνει όχι μόνο η κοινή τους καταγωγή από την Αργεντινή, αλλά και η αγάπη τους για το ποδόσφαιρο, καθώς ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας είναι φανατικός φιλάθλος. Η συνάντηση των δύο ανδρών έγινε στο Βατικανό. Ο Πάπας Φραγκίσκος υποδέχθηκε όχι μόνο τον Μαραντόνα, αλλά και άλλους νυν και πρώην στάρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου με τις οικογένειές τους, με αφορμή έναν φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου για την ειρήνη που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στο στάδιο Ολύμπικο της Ρώμης. La gente, specialmente i giovani, vi guarda con ammirazione per le vostre capacità atletiche. È importante dare un buon esempio sia in campo sia fuori dal campo. Η ιδέα του φιλανθρωπικού ποδοσφαιρικού αγώνα γεννήθηκε μετά από μια συνάντηση του Πάπα Φραγκίσκου με τον Αργεντινό Άσο Χαβιέ Ζανέτη τον Απρίλιο του 2013 και είναι στο πλαίσιο των ενεργειών του Ποντίφικα με στόχο την παγκόσμια ειρήνη και την εξέβρεση διπλωματικής λύσης σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης όπως συμβαίνει στη Λωρίδα της Γάζας. Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν ονόματα όπως ο Ρομπέρτο Μπάτζιο, ο Αλεσάνδρο Ντελπιέρο, ο Κάρλος Βαλντεράμα, ο Νταβίτ Ρεζεκέ, ο Σαμουέλ Ετό και ο Αντρέι Σεφτσένκο. Ενώ τα έσοδα από τον φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου θα διατεθούν για την ενίσχυση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα φτωχά παιδιά της Αργεντινής. Ο Πάπας Φραγκίσκος πάντως αρκέστηκε μόνο στη συνάντηση με τους παίκτες και δεν έδωσε το παρόν στο παιχνίδι στο Ολύμπικο, εκεί όπου έλαμψε το άστρο του Diego Maradona. Με τους προβολείς στραμμένους επάνω του, χαιρέτησε παλιούς συμπαίκτες και αντιπάλους, αστείευτηκε μαζί τους και αφού έξισε το κεφάλι του για να θυμηθεί τα παλιά του κόλπα. Αποζημίωσε τους θεατές με μερικές περίτεχνες ενέργειες βγαλμένες από τα παλιά καλά χρόνια. Όπως αυτή η πάσα μισό γκολ στον Ρομπέρτο Μπάτζιο που πρώτα κέντησε και μετά σκόραρε. Για την ιστορία πάντως η ομάδα του μεγάλου Διεγκή το έχασε 6-3, αλλά ουδής ασχολήθηκε με το αποτέλεσμα. Άλλωστε και ο ίδιος ο θεός της μπάλας μίλησε κυρίως για τον Πάπα, το φιλανθρωπικό του έργο και το πόσο απλός είναι σαν άνθρωπος. En el hambre de África. Vos fíjate que él no va a ver a los presidentes cuando va a otros países. Los otros, lo primero que hacían eran ser recibidos como presidente de Estado. Ξανά στο Σωτήρη Δανέζη.